Και πάμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, στην μεγάλη δημοσκόπηση της τηλεόρασης του Άττικα που διενήργησε η εταιρεία Προράτα. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Βασίλης Κουρής για να δούμε τα ενδιαφέροντα ευρήματα και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας και ο επικεφαλής των επιστημονικών έρευνων της Προράτα, Άγγελος Σεργιάτος. Και να δούμε λίγο και να ξεκινήσουμε τώρα από τα ευρήματα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, να πούμε το πρώτο ερώτημα αρχικά που θέσατε στους πολίτες, Άγγελε, είναι να, αν είναι, Άγγελε, με συγχωρείς Βασίλη, υπέρ ή κατά της ίδρυσης των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Να πούμε ότι ήρθε και ο Άγγελος Σεργιάτος μαζί μας μόλις τώρα. Καλησπέρα, Άγγελε, και σε εσένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και πάμε να δούμε την κάρτα και πάλι. Λοιπόν, υπέρ τάσσονται 59%, κατά 37% και δεν ξέρω, δεν απαντώ, 4%. Άγγελε. Ναι, να πούμε βέβαια εισαγωγικά ότι η έρευνα διεξήχθη 5 με 9 του... Σωστά, να δούμε την ταυτότητα, γιατί δεν ήσουν εδώ για να το πούμε, σωστά. 5 έως 9 Ιανουαρίου, σε ένα δείγμα πανελλαδικής κάλυψης 1000 ατόμων. Και πολύ σωστά, όπως είδαμε στην πρώτη μας κάρτα, ρωτήσαμε τον κόσμο αν είναι υπέρ ή κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, με τη μεγάλη πλειοψηφία, 59% να μας απαντάει ότι διάκειται θετικά, είναι υπέρ, το 37% αρνητικά και ένα 4% δεν ήθελε να τοποθετηθεί. Να πούμε επίσης, έτσι πειραματιζόμενοι με τις φράσεις, ότι όταν κάναμε την ίδια ερώτηση χρησιμοποιώντας τη φράση ιδιωτικά πανεπιστήμια αντί μη κρατικών, η αποδοχή ήταν μικρότερη, κοντά στο 52-53%, που έχει ένα νόημα, θα το συζητήσουμε αν θέλετε και στη συνέχεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι 6 στους 10, όπως είπες, που ερωτήθηκαν, τάσσονται υπέρ της προοπτικής ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Πριν δώσω τον λόγο όμως και στον Βασίλη Σκουρή για ένα πρώτο σχόλιο, να δούμε πόσοι ψηφοφόροι του κάθε κόμματος λένε ναι και πόσοι όχι. Ναι. Να δούμε την κάρτα λοιπόν. Οπότε εδώ πέρα τι βλέπουμε, το 75% μεταξύ όσων δηλώνουν πρόθεση ψήφου προς το κυβερνών κόμμα τάσσονται υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, το 34% μεταξύ όσων δηλώνουν ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ, το 65% αντίστοιχα μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 22% μεταξύ των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Βασίλη, έρχομαι τώρα σε σένα για το πρώτο σου σχόλιο. Καταρχήν νομίζω ότι πολύ σωστά ρωτήθηκαν οι πολίτες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε αναθεώρηση του άρθρου 16. Καταρχήν και έχει και αυτό τη σημασία του. Συνεπώς δεν μένουμε μόνο στα μη κρατικά πανεπιστήμια προοπτικά. Το σχέδιο είναι και για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το δεύτερο, είναι σαφές εδώ ότι έχουμε στα κόμματα μια διαφοροποίηση. Στον ΣΥΡΙΖΑ ο ένας στους τρεις είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στο ΠΑΣΟΚ αντίστροφα ο ένας στους τρεις είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στη Νέα Δημοκρατία το 1/5, 21% είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Βλέπουμε πώς στέμνονται τα κόμματα. Και ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το ΚΚΕ που σηκώνει τον αγώνα εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έχει 22% των ψηφοφόρων του, οι οποίοι είναι υπέρ, σύμφωνα με την έρευνα, των μη κρατικών πανεπιστημίων. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και δύο επιπλέον απαντήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το χώρο των πανεπιστημίων. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι, τι προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Και εδώ, ναι, εδώ πέρα είναι ρωτήσαμε ως προς τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θα απαιτηθούν για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Θεωρείτε ότι αυτά πρέπει να γίνουν με έναν τρόπο έτσι, ο οποίος θα αφορά ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων ή να δημιουργηθεί ένα χαλαρό πλαίσιο κανόνων ώστε να λειτουργήσει ελεύθερα η αγορά. Και εδώ πέρα τα αποτελέσματα είναι συντριπτικά. 9 στους 10 πολίτες μας απάντησαν ότι προτιμούν το πλαίσιο το σχετικό να είναι έτσι πολύ αυστηρό. Μάλιστα. Το δεύτερο ερώτημα τώρα για να κλείσουμε το θέμα των μη ιδιωτικών πανεπιστημίων και να έχουμε ξανά και το σχόλιο του Βασίλη Σκούρη είναι αν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα δημιουργηθούν θα είναι εξορισμού ισότιμα με τα δημόσια ή αν θα πρέπει να υπάρξει κάποια διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων σπουδών. Και εδώ πέρα, εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο πιο μοιρασμένα. Ουσιαστικά η πλειοψηφία, το 56% μας λέει ότι πρέπει να μην είναι εξορισμού ισότιμα των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά να υπάρχει μια σχετική διαδικασία πιστοποίησης
και αναγνώριση των πτυχίων. Με μια μικρότερη μερίδα, μειοψηφική, το 42% να απαντάει ότι θα πρέπει να είναι εξορισμού ισότιμα χωρίς κάποια σχετική διαδικασία πιστοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων. Μάλιστα, και επιστρέφω σε σένα, Βασίλη, τώρα για σχόλιο. Νομίζω. Βλέπουμε αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων θέλει ο κόσμος και φυσικά να υπάρχει πιστοποίηση. Γιατί ακόμα η δημόσια εκπαίδευση είναι σαφές ότι έχει την προτίμηση του κόσμου. Εδώ δεν γνωρίζουμε ακριβώς το νομοσχέδιο. Ξέρουμε την αρχή ότι θα έρθει δηλαδή, θα έρθουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν γνωρίζουμε πώς θα έρθουν, ποια θα έρθουν. Για παράδειγμα, πολλές φορές έρχεται το παράδειγμα της Κύπρου. Στην Κύπρο είναι κερδοσκοπικά τα πανεπιστήμια. Δεν είναι μη κερδοσκοπικά. Υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα. Μεγάλα πανεπιστήμια μπορούν να έρθουν σε μια χώρα με πολύ μικρή αγορά? Και πόσα πανεπιστήμια μπορούν να έρθουν? Θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν πληρώνει ένας γονέας 1.000 ευρώ το μήνα για να στέλνει το παιδί του στο Μεσολόγγι ή στην Κεφαλονιά, είναι σαφές ότι το στείλει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που να σπουδάζει ανώτατη εκπαίδευση σε μια σχολή που θα έχει πέρασει με τα ίδια λεφτά πιθανόν ή με λιγότερα. Θα έχουμε δηλαδή στην επαρχία, θα υπάρχουν μια σειρά αιτήματα και θέματα που θα προκύψουν το αμέσως επόμενο διάστημα, που μένει όμως να δούμε πρώτα τι θα φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση. Γιατί δεν το γνωρίζουμε πια από αυτά. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Τα κολέγια θα μπορούν να γίνουν πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά. Ερώτημα άλλο. Τι θα γίνει με τους καθηγητές? Είναι πολύ χαμηλή η μισθή τους σήμερα στα πανεπιστήμια. Αν τους δώσουν παραπάνω, θα πάνε στα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια? Και τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση? Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για παράδειγμα, θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση ή στην υποβάθμιση του δημόσιου πανεπιστήμιου? Είναι ερωτήματα που δεν τα ξέρουμε. Νομίζω δίνει το στίγμα των πολιτών η έρευνα και οι απαντήσεις που δίνονται από τους πολίτες. Μένει να δούμε τώρα πώς αυτά θα εκφραστούν για να τα δούμε στην συγκεκριμένα. Λοιπόν, κλείσαμε την ενότητα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτά και άλλα ερωτήματα και απαντήσεις θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε αναλυτικά στην εκπομπή Γεγονότα 2.0 αμέσως μετά το δελτίο. Να δούμε όμως τώρα τους πολιτικούς συσχετισμούς που διαμορφώνονται εν ώψη των ευρωεκλογών. Και πρώτα-πρώτα να δούμε την κάρτα με τα θέματα που βαραίνουν περισσότερο στην επιλογή των ψηφοφόρων, Άγγελε. Ωραία. Οπότε ρωτήσαμε, ερώτηση που βάζουμε έτσι στα βαρόμετρα που τρέχουμε, ποια από τα παρακάτω θέματα θα επηρεάσουν την ψήφο των πολιτών στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Πρώτο στη σχετική λίστα είναι η οικονομία. Δεύτερο θέμα αναδεικνύεται το μεταναστευτικό προσφυγικό. Τρίτο η εξωτερική πολιτική, τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Τέταρτο η εγκληματικότητα, δημόσια ασφάλεια. Στη συνέχεια είναι αμιγώς ζητήματα έτσι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σχετική λίστα από κάτω η διαφθορά και τα πολιτικά σκάνδαλα. Και τη σχετική λίστα ζητημάτων τα οποία θα αποτελέσουν κριτήριο ψήφου συμπληρώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, Υπερίθαλψη, ανεργία, συνθήκες εργασίας, παιδεία, εκπαίδευση, συντάξεις και άλλα ζητήματα, μας λέει ποσοστό κάτω του 1%, με το 6% να μην τοποθετείται στη σχετική ερώτηση. Μάλιστα. Βασίλη, τώρα είναι αναμενόμενη η ιεράρχηση που κάνουν οι πολίτες για τη σοβαρότητα των ζητημάτων? Υπάρχει κάτι που σε εκπλήσει, ας πούμε, βλέποντας αυτά τα ευρήματα? Μια διευκρινιστική ερώτηση στον Άγγελο. Ήταν μία απάντηση ή πόσες πολλαπλές? Ήταν δύο, τρεις, τι δικαίωμα είχαν να απαντήσουν? Είχαν τη δυνατότητα, πολύ, πολύ σωστά διευκρινιστικά να πω, ότι μπορούσαν να απαντήσουν έως δύο από τα παρακάτω. Ναι. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς δίνει τη δυνατότητα να έχουμε λίγο μπέρδεμα. Για παράδειγμα, το μεταναστευτικό δεν φαίνεται να είναι τόσο ψηλά αυτή την περίοδο. Αντιθέτως, για παράδειγμα, με το θέμα της υγείας που αναδεικνύεται ιδιαίτερα τώρα που είναι το θέμα του κορονοϊού σε μείζον θέμα. Όμως, η έρευνα έχει κάτι το εντυπωσιακό για την Ευρώπη, για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αυτό που υποτίθεται ότι γίνονται οι ευρωεκλογές. Γι' αυτό δεν γίνεται. Για να φτιάξουμε ένα κοινοβούλιο, το οποίο επίσης υποτίθεται ότι θα έχει ρόλο στις μεγάλες αποφάσεις που παίρνει η Ευρώπη και αφορά σε όλα τη ζωή μας. Είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο στη σειρά. Που σημαίνει ότι στις ευρωεκλογές θα ψηφίσουμε με βάση τη χώρα και τα προβλήματά της και όχι με βάση την Ευρώπη. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί νομίζω είναι άλλη μια φορά που γίνεται αυτό το πράγμα που ενώ ψηφίζεις για την Ευρώπη, ψηφίζεις για το εσωτερικό της χώρας και αυτό συμβαίνει σε κάθε χώρα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα και τις δύο τελευταίες κάρτες. Τι δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν οι πολίτες στις επικείμενες ευρωεκλογές, καθώς και πόσοι είναι οι αναποφάσιστοι? Πρώτο κόμμα ανιχνεύεται η Νέα Δημοκρατία με 30%.
Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13%. Τρίτο στην σειρά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Αξιωματική Αντιπολίτευση με 10,5. Στη συνέχεια με 9% το ΚΚΕ, οι Σπαρτιάτες με 3%, η Ελληνική Λύση με 5%. Το κόμμα Νίκη με 3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,5%, το Μέρα 25 με 1,5%, 3% Νέα Αριστερά, 1,5% άλλα κόμματα και 18% αναποφάσιστε. Μάλιστα, Βασίλη, τα σχόλιά σου. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Πρώτον είναι η δεύτερη μέτρηση που δείχνει τα κόμματα. Είναι πρόταση ψήφου με αναγωγή. Δεν έχει μέσα, δεν κάνει αναγωγή στην αποχή. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι, Άγγελε? Ακριβώς. Που σημαίνει δηλαδή ότι πέρα από τους 18% αναποφάσιστους, έχουμε και αυτούς οι οποίοι λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν και δεν συνυπολογίζονται, έτσι δεν είναι? Πολύ και δεν συνυπολογίζονται στους αριθμούς που βλέπουμε μπροστά μας στα ποσοστά. Βλέπουμε όμως μια δεύτερη έρευνα που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 30%. Περίπου 10 μονάδες κάτω από το ποσοστό που έλαβε πριν από 6 μήνες στις εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Δείχνει το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο δημοσκοπικά, με χαμηλό ποσοστό όμως, όχι με ποσοστό που να απειλεί να είναι ο δεύτερος πόλος του δικοματισμού, να ξεπερνάει το ΣΥΡΙΖΑ, να διευρύνεται σε σχέση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις η διαφορά, αλλά είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, στο πάνω όμως αυτή τη φορά όριο του στατιστικού λάθους. Και επίσης δείχνει τη δυναμική του ΚΚΕ, η οποία συνεχίζεται εδώ. Α, και δείχνει επίσης, κατά τη γνώμη μου, και το θέμα της πρωτοκαθεδρίας στο χώρο της δεξιάς πέραν της Νέας Δημοκρατίας, της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα κόμματα, σημειώνω εδώ την Νέα Αριστερά που είναι, αν δεν κάνω λάθος, στο 3%. Ναι. Στο 3% μαζί με τους Σπαρτιάτες έχουν τόσο ποσοστό και η Νίκη. Όμως αυτά τα ποσοστά δεν είναι ποσοστά που εκλέγουν ευρωβουλευτοί. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ποσοστά που εκλέγουν ευρωβουλευτοί αυτά. Για να εκλεγεί κάποιος ευρωβουλευτής χρειάζεται πάνω από 3,75, και αν τροποποιηθεί ο εκλογικός νόμος, όπως λέει η κυβέρνηση, τα υπόλοιπα να ξεκινούν από τα πάνω, από τα υψηλότερα κόμματα, θα έχουμε απώλειες των μικρότερων κομμάτων υπέρ του μεγαλύτερου κόμματος. Και αυτό ότι θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος έτσι το αμέσως επόμενο διάστημα, να το θεωρούμε δεδομένο. Ευρωεκλογές έως τώρα όμως, πέρα από τη χαλαρή ψήφο, μας έχουν συνηθίσει να έχουμε και τι άλλη ψήφο, να έχουμε ψήφο στα μικρά κόμματα. Εδώ δεν φαίνεται. Εδώ δείχνει ότι σε αυτή την περίπτωση όπως είναι, 5 κόμματα θα βγάλουν ευρωβουλευτή. Είναι προφανώς νωρίς. Είναι που δεν έχουμε μέσα και την αποχή αυτούς που λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Δεν ξέρω τη γνώμη του Άγγελου. Και επίσης δεν γνωρίζουμε και κάτι ακόμα. Δύο πράγματα. Το πρώτο, δεν γνωρίζουμε το εκλογικό σώμα. Θα είναι για πρώτη φορά η επιστολική ψήφος, που δεν ξέρουμε πόσοι ομογενείς Έλληνες θα ψηφίσουν από το εξωτερικό. Αυτοί προφανώς δεν μπορούν να προσμετρηθούν στην μέτρηση τώρα. Και αυτό είναι το ένα που έχουμε μπροστά μας. Και το δεύτερο, δεν ξέρουμε τα γεγονότα μέχρι τότε που θα μας δείξουν τι θα συμβεί. Και ένα ακόμα που πρέπει να το σημειώσω, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κύριο Κασιδιάρη. Δεν πήγε καλά στην Α Αθήνα, στο Δήμο Αθήνας, αλλά θα κατέβει τώρα, θα το επιτραπεί, δεν θα το επιτραπεί? Θα κατεβεί με κόμμα, θα κατεβεί χωρίς κόμμα? Ο ανεξάρτητος μεμονωμένος στις ευρωεκλογές μπορεί κάποιος να κατεβεί χωρίς κόμμα ως ανεξάρτητος μεμονωμένος, και αν πάρει το εκλογικό όριο του 3,75 εκλέγεται. Ναι. Αυτά δεν τα γνωρίζουμε ακόμα. Τα σημειώνω απλώς για χάρη της πληρότητας. Μάλιστα, εξαιρετικά υψηλή θα πω ότι ήταν λοιπόν η στάθμη της δεξαμενής των αναποφάσιστων. Είδαμε ότι φτάνει το 18%. Για να δούμε όμως ποιο είναι το προφίλ τους και από ποια κόμματα προέρχονται, Άγγελε. Φυσικά. Αυτοί οι άνθρωποι που ψήφισαν ότι δεν έχουν αποφασίσει. Εισαγωγικά να πω μόνο προσθετικά, γιατί νομίζω ότι ο Βασίλης τα περιέγραψε έτσι με πολύ μεγάλη ακρίβεια, ότι στο σύνολο του δείγματος, και αυτό είναι ενδεικτικό της ρευστότητας της περιόδου, ανιχνεύσαμε το μεγαλύτερο ποσοστό στο συνολικό δείγμα ανθρώπων οι οποίοι θα μας δήλωσαν ότι θα απέχουν από τις κάλπες. Και αυτό το λέω γιατί σε συνδυασμό με το πολύ υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων που είδαμε στην προηγούμενη κάρτα, αυτό το 16%, υπάρχει συνολικά ένα ποσοστό, μια αναλογία περίπου ενός στους τρεις, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είτε δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν, είτε θα απέχουν από τις κάλπες. Και ένα στους τρεις μες είναι τεράστιο. Στο σύνολο του δείγματος είναι ένα στους τρεις. Πάμε να δούμε λοιπόν το προφίλ των αναποφάσιστων.
Εδώ πέρα μεταξύ αυτού του 18% το οποίο μας δηλώνει ότι δεν παρότι θα ψηφίσει δεν γνωρίζει τι θα, ποια θα είναι η εκλογική του προτίμηση, το 17% προέρχεται από τους εκλογείς της Νέας Δημοκρατίας του Ιουνίου του 2023, το 10% από τον ΣΥΡΙΖΑ, 3% είχε ψηφίσει το ΚΚΕ, από 1% την Πλεύση Ελευθερίας, την Νίκη και τους Σπαρτιάτες, 2% άλλο κόμμα. Περίπου η μισή, το 49% μας είπαν ότι δεν θυμούνται ή δεν θέλησαν να απαντήσουν και ένα 16% δήλωσε ότι δεν είχε ψηφίσει προηγούμενες κάλπες. Εδώ πέρα ένα στοιχείο ίσως θα κρατούσα, ότι δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι ουσιαστικά, οι οποίοι προέρχονται από την κάλπη του ΠΑΣΟΚ του Ιουνίου του 2023. Άρα το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχει να προσμένει σε μετακινήσεις από άλλα κόμματα προς αυτό. Προς αυτό, ναι. Μάλιστα, τώρα Βασίλη. Νομίζω μας δείχνει κάποιες κατευθύνσεις. Σημαντικό το τελευταίο που είπε ο Άγγελος. Παρόλα αυτά, κεντροδεξιά, κέντρο-κεντροαριστερά, στο χώρο που αυτοτοποθετούνται, είναι μια δεξαμενή για τα τρία μεγάλα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ θέλω να πω όμως ότι το «δεν θυμάμαι, δεν απαντώ» στο τι ψήφισαν τις περασμένες εκλογές του Ιουνίου, και είναι σαφές ότι είναι πολύ δύσκολο να μην θυμάται ο άλλος τι ψήφισε πριν από 6 μήνες. Προφανώς είναι αυτά που λένε στις δημοσκοπήσεις που δεν λένε την αλήθεια. Είναι 49% και δεν ψήφισαν, είναι 16, άρα είναι το 65%. Συνεπώς τα στοιχεία που έχουμε μιλάμε για το 35% του εκλογικού σώματος. Οι υπόλοιποι, το 65%, δεν τοποθετούνται. Και το λέω αυτό για την πολιτική ρευστότητα που υπάρχει εν ώψη των ευρωεκλογών. Και εδώ θέλω να πω κάτι ξανά. Οι ευρωεκλογές θα είναι, πώς να το πω, μια αφετηρία ευρύτερων εξελίξεων. Είναι σαφές από αυτά τα στοιχεία ότι μπορούν να γεννηθούν τέρατα. Μπορεί να συνεχιστεί να υπάρχει και το σημερινό πολιτικό σύστημα με 2-3 ερωτήματα. Θα βρεθεί αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να αποφύγει μεγάλη αποσυσπήρωση, γιατί αν πάρει 30% είναι σαφές ότι θα έχει πρόβλημα. Και να δημιουργηθεί πόλος στα δεξιά της. Ποιος θα είναι ο τρίτος? Ποιος θα είναι ο δεύτερος καταρχήν, με τι ποσοστό θα είναι ο δεύτερος και ποιος θα είναι ο τρίτος? Γιατί ο τρίτος, είτε είναι ο κύριος Κασελάκης είτε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι σαφές ότι την επόμενη μέρα θα έχουν προβλήματα. Και θα μπει την επόμενη μέρα ένα κόμμα, το δεύτερο ή το τρίτο δεν έχουν πάνω. Το δεύτερο και το τρίτο δεν έχουν πάνω από 16% θέμα ανασύνθεσης του κεντροαριστερού χώρου. Νομίζω ότι είναι τα μεγάλα ερωτήματα που προκύπτουν πίσω από τις γραμμές και τους αριθμούς της έρευνας. Μάλιστα, θα είναι μια πλούσια πολιτικά χρονιά, Βασίλη. Να ευχαριστήσω πολύ τον Άγγελο Σεριάτο που ήταν μαζί μας, τον Βασίλη Σκούρη. Και να υπενθυμίσω ότι αναλυτικά τα ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης της ΠΡΟΡΑΤΑ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς και επιπλέον στοιχεία για την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών στις επικείμενες ευρωεκλογές, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε στην εκπομπή του Γιώργου Μελιγκόνη γεγονότα 2.0 που ακολουθεί μετά το τέλος του Δελτίου, και φυσικά θα είναι μαζί και πάλι ο κύριος Άγγελος Σεριάτος. Να αλλάξουμε